και να είμαι εγώ ο δεσμηρός θεατής που θα είναι πάνω. Πρέπει να είναι άντρας εσύ, Ναταλία. Απαραίτητο. Ναι. Ο τελευταίος πρέπει να είναι άντρας. Ε, τότε να είσαι εσύ, Θέμη. Εντάξει, Ναταλία, άμα δεν θες να είμαι εγώ, να πάω. Και οι δύσμοι από κάτω θα είναι οι θεατές, έτσι. Θα είναι, ο δύσμοιος αυτός θα ανέβει και οι δύσμοι από κάτω θα είναι το Γιωργαντά να κάνει μεγάλη ερμηνεία. Τι τον βάζετε να κάνει, δηλαδή. Συγκεκριμένο πράγμα. Μια σκηνή σου λέει από ελληνική ταινία. Πες μου μια σκηνή από όχι ταινία, σύριαλ. Α, σύριαλ. Μια σκηνή από σύριαλ. Πες μου μια σκηνή από σύριαλ. Πες μου μια σκηνή από σύριαλ. Πες τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα. Βάλε τη Γερμανού να κάνει αυτό. Αφού σου λέω ότι είναι. Είσαι πολύ κοντά, Ναταλία. Αλήθεια, με κοντά. Είσαι πολύ κοντά. Πιο κοντά δεν γίνεται. Σοβαρά μιλάς. Τον Τζόρτζο Γλου είναι το Σύρια. Κοίτα πώς το έφερε τώρα κουβέντα. Πλάκα μου κάνει. Πώς το έφερε κουβέντα. Κοίτα να δεις. Είναι αυτό το Σύρια. Αυτό το σύριαλ κιόλας. Το είπα χωρίς το ξέρω, αλήθεια. Σου δίνω το λόγο μου ότι δεν είχα ιδέα. Το είπα τελείως τυχαία. Και είναι αυτό το σύριαλ. Ναι. Εντάξει, μην μας πεις κάτι άλλο για το κάψουμε. Ήδη το τσουρουφλήσαμε λίγο, αλλά μην πούμε κάτι άλλο για το κάψουμε. Εντάξει. Αν όντως ερχόταν το τέλος του κόσμου τώρα, υποθετικά, που το απευχόμαστε όλοι, χτυπήστε κανένα ξύλο, παιδιά, μη σκύβω 100 φορές. Εγώ έτσι, μπράβο, όλοι μας χτυπήσαμε. Εσύ τι θα έκανες για να σωθείς, Αντίνα? Για να σωθώ. Γιατί ποιος θα σωθεί? Πες ότι είχες μια ελπίδα, μια ευκαιρία, ένα δικό σου survival kit, κάπως, κάτι, κάπως, με κάποιο τρόπο. Τι θα έκανες? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, το πιο λογικό είναι να πω ότι θα χωθώ σε κανένα λαγούμι, σε κανένα καταφύγιο για να σωθώ. Αλλά καμιά φορά που σκέφτομαι, ας πούμε, τι θα ήταν το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω πριν καταστραφεί ο κόσμος, δεδομένου ότι θα καταστραφεί ο κόσμος, θα ήταν να πάω στη θάλασσα να κολυμπήσω. Ωραίο. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν μπορούσες να σώσεις 5, ποιους 5 θα έσωζες? Αβάζεις πολλούς. Εγώ θα τους ήθελα να σώσει έναν, αλλά εσύ είσαι πιο γενναιόδωρη από μένα. Έναν είναι εύκολο, θα πει τη μαμά, ξέρω εγώ. Γιατί? Πού το ξέρεις? Γιατί... Καλά, όχι τη μαμά μου. Δεδομένου ότι θα πρέπει να ξαναφτιαχτεί ο πολιτισμός. Όχι, μην το πας τόσο να σώσεις όλο τον κόσμο. Εννοούσα εσύ με ποιους θα ήθελες. Εντάξει, μου λένε να για πες, ποιους θα ήθελες? 5. 5. Ξέρω εγώ, την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου. Α, το πάμε πάλι από την αρχή. Περίμενε. Πέντε γνωστούς. Κάτσε, περίμενε τώρα, χωρίς να θέλω βέβαια τώρα. Τώρα είναι κακό αυτό που κάνω, γιατί τώρα χαλάω την ερώτηση της συναδέλφου, εν πάση περιπτώσει. Συναδέλφου. Τι συναδέλφου. Συναδέλφου παρουσιάστριας, σωστό. Αλλά παρόλα αυτά, πάμε να το ανασκευάσουμε. Εγώ θα την κάνω αλλιώς την ερώτηση. Εκεί λοιπόν που καταστρέφεται ο κόσμος, προσγειώνεται μπροστά σου ένα αρρώστατο και εσύ μπορείς να πάρεις μαζί σου ένα άτομο και ένα αντικείμενο. Να μπεις μες στο αρρώστατο, το οποίο θα φύγει, θα σε πάρει μακριά από την καταστροφή και θα σε προσγειώσει σε μια υπέροχη εξωτική παραλία πολύ μακριά, όπου θα ξαναφτιάξεις από την αρχή τα πράγματα. Προσεχώς από το Steven Spielberg. Μάλιστα. Τι θα... αντικείμενο? Ένα πράγμα. Καλά, άνθρωπο θα έπαιρνα τη σύντροφό μου, μια κοπέλα, ξέρω εγώ, που θα μπορούσα να περάσω καλά στο ιδηλιακό μέρος που θα προσγειωθώ. Τώρα αντικείμενο, αν είναι τόσο ιδηλιακό το μέρος, τι να το κάνω το αντικείμενο? Ένα gadget. Ναι, μπορεί να πες κάτι. Παιδιά, θα πιάνει το μοντί, ταμπλέτα. Θα πιάνει, βρε αγάπη μου, έχει wifi το μπαλί, σταμάτα. Και εσύ μπορεί να πάρεις το τηλέφωνο σου για να κάνεις 5 χρήσιμα τηλέφωνα να σου στείλουν εκεί που θα είσαι κάτι. Πού αυτά έχουν πεθάνει όλοι. Ναι, σωστά. Κάτι, ένα τζέλ για τα μαλλιά, ρε παιδί μου, να σε βλέπει ωραίο η κοπέλα σου. Άσε. Ένα βιβλίο. Ένα... Τα 30 λεπτά γεύματα. Ένα βιβλίο. Ωραία, ναι, θα έπαιρνα το αγαπημένο μου βιβλίο. Ποιο είναι αυτό? Ποιο ακούω από τα ακουστικά. Ποιο. Α, τι ακούσα από τα ακουστικά? Παιδιά, και στο live, από την τηλεόραση ακούμε τα ακουστικά. Καλά, αυτό σας το έχουμε πει 100 φορές ότι περνάει ο ήχος στα ακουστικά. Δεν μας ακούτε ποτέ. Έβρασε το πει ο κ. Αλμπάνης για να μας το μάθετε. Εδώ το Twitter ουρλιάζει ότι σας ακούνε από τα ακουστικά. Δεν μας δίνετε σημασία. Ο ηχολήπτης θέλει. Θα χαμηλώσω λίγο, δεν θέλω να ακούνε. Ουρλιάζει ο κόσμος ότι ακούγεται όλο το control, το ακούει όλη η Ελλάδα. Το τι μας λένε από το control, το ακούει όλη η Ελλάδα. Νίκο. Αλλά δεν ενδιαφέρεται ο Νίκος ηχολήπτης. Τέλος πάντων. Για πες, Αντίνο, αγάπη μου. Ποιο βιβλίο? Θα έπαιρνα το όνειρο ενός γελίου του Ντοστογεύσκη. Α, μάλιστα. Αυτό λοιπόν και ο Φάνης Μουρατίδης μπορεί να το έπαιρνε. Ακριβώς. Γιατί τώρα πάει σε μια παράσταση που είναι ο φίλος μου Ντοστογεύσκη που βρίσκει το βιβλίο αυτό σε ένα σπίτι, αλλά ας μην γυρίσουμε μια εβδομάδα πίσω. Λοιπόν, μάλιστα, και θα έπαιρνες λοιπόν τη σύντροφό σου και το όνειρο ενός γελίου. Ωραίο μου ακούγεται.
Ωραίο είναι. Προ αυτό εγώ τι θα έπαιρνα στο αρρώστατο. Κατεβαίνω με τα αρρώστατο, του λέει αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μέσα σα χωρίζουμε. Όχι, δεν έλεγε η αγάπη μου τώρα που διαβάζω. Υπάρχει χειρότερο με το που ανεβαίνει το αερόστατο. Τάκ! Από κάτω. Τη σπρώχνει. Όχι, πρέπει να γίνει ένα παραγωγή. Γιατί υποτίθεται ότι ήρθε ο τέλος του κόσμου, οπότε ξεκινάμε από την αρχή. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να φτιάξετε καινούργια αντινόακια. Υπάρχει ο πιλότος του αερόστατου. Γιατί καλά το λες έτσι. Σατανάκια μικρά. Δεν θέλεις να κάνεις παιδιά. Όχι. Την κάναμε και πέρυσι αυτή την κουβέντα. Ναι, αυτό θυμήθηκα τώρα, ντεζαβού μου ήρθε, το είχαμε πει νομίζω. Κάναμε και πέρυσι αυτή την κουβέντα. Ναι, αλλά πέρυσι δεν τολμούσε να ανοιχτεί. Ήταν η Σύση εδώ πέρα, η οποία σε κοιτούσε με το μάτι το και για το όνομα να πει και πολλά. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μπορεί να απλωθεί ελεύθερα. Ναι, μωρέ, όχι. Όχι, γιατί δεν έχει πήξει ακόμα εδώ μέσα το σύστημα. Θέμα πηξίματος είναι. Ή θέμα πηξίματος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μερικοί άνθρωποι γεννιούνται προγραμματισμένοι να θέλουν να γίνουν γονείς, κάποιοι άλλοι, Μαζί σου είμαι. Αλλά υπάρχουν και όλοι αυτοί που λένε ότι όχι. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προορισμό την οικογένεια και τα παιδιά. Δεν συμφωνώ εγώ. Σε αυτούς μιλάω εγώ τώρα. Α, σε αυτούς μιλάει εσύ τώρα. Οκ. Εντάξει. Okay. Άρα λογικά ούτε γάμο. Έτσι όπως σε κόβω. Όχι, όχι. Συμβίωση. Όχι. Απλά. Ξέρω εγώ, είναι σε τι χρησιμεύει ο γάμος. Σαν τελετή δηλαδή, σε τι χρησιμεύει. Επισημοποιεί, υποτίθεται τον έρωτα, έτσι το βλέπουν αυτοί που παντρεύονται. Γιατί υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία δεν κάνουν παιδιά. Μπορεί να πει το για πάντα στον άλλον. Ναι, τα παιδιά κυρίως είναι το θέμα, αλλά υπάρχουν και ζευγάρια που παντρεύονται χωρίς να κάνουν παιδιά. Το για πάντα το λες με μια τελετή. Δηλαδή. Ξέρω εγώ. Γιατί να μην κάνει ένα ωραίο, να σου πω εγώ πώς το λες το για πάντα. Παίρνει την αγαπημένη του, πάνε σε ένα καταπληκτικό ταβερνάκι στα Λεγρενά, υπό το φως της Πανσελίνου, ανοίγουν ένα μπουκάλι κρασί. Και τη λέει ο Αντίνος αν το νιώθει, λοιπόν να σου πω κάτι, είμαι θα ήθελα να είμαι μαζί σου για πάντα, τόσο καλά περνάω. Και μπορεί να του πει άλλη μετά, αχ ναι, θέλεις να το επισημοποιήσουμε αυτό. Μπράβο. Δεν νομίζω ότι θα ήταν δικιά του αγαπημένη αν του το έλεγε αυτό. Έτσι νομίζω κι εγώ. Πιστεύεις το για πάντα πρώτα απ' όλα. Όχι. Αλλά νομίζω ότι και οι άνθρωποι που πάνε να επισημοποιήσουν το για πάντα και οι ίδιοι δεν πιστεύουν στο για πάντα. Συμφωνώ με αυτό. Δεν ξέρω δηλαδή. Ελπίζουν ότι είναι όμως για το για πάντα. Καλά, ναι, αλλά. Και να μην παντρευτείς, πάλι ελπίζεις για το για πάντα. Άρα δεν το πιστεύεις, αλλά θα ήθελες να συμβεί. Το για πάντα. Ναι. Βέβαια. Βέβαια, μα είναι πολύ όμορφο να κάνεις, να κάνεις όνειρα με έναν άνθρωπο, να βλέπεις μελλοντικά πώς θα είσαι με αυτόν, τι προοπτικές έχει μια σχέση. Αυτό που δεν καταλαβαίνω εγώ είναι την τελετή, δηλαδή. Αυτό που λες στην επισημοποίηση. Ναι. Γιατί δηλαδή ο λόγος ενός ιερέα ή ενός μάρτυρα είναι πιο δυνατός, πιο ισχυρός από υπάρχουν το δικό μου λόγο. Υπάρχουν κάποιες παραδόσεις χρόνων και χρόνων. Αν είναι πέρα θέμα από τους θρησκευτικούς λόγους, γιατί δεν μπορείς να κάνεις θρησκευτικό γάμο ή να κάνεις δημαρχείο. Μπορείς να πας στο δημαρχείο που είναι μια υπογραφή. Ναι, 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 μα όχι, δεν το διαχωρίζω σε τελετή πολιτικού γάμου ή θρησκευτικού. Απλώς νιώθω ότι είναι κάτι περιττό. Πόσο χρονό είσαι? 29. Είσαι 29. Μήπως το γεγονός ότι είσαι 29 είναι αυτό που να σε κάνει λιγάκι να φρενάρεις την απόλυτη πίστη σου στο για πάντα? Είσαι πολύ νέος, αυτό εννοώ. Δηλαδή, όταν είσαι 29, η σκέψη του να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου με έναν άνθρωπο μπορεί να σου φαίνεται λιγάκι φοβιστική, λίγο τρομακτική. Καθόλου. Όχι, Καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Και εγώ είμαι και από τους ανθρώπους που δεν μ' αρέσει να ψάχνομαι. Δηλαδή θέλω να νιώθω ότι ανήκω κάπου. Ότι έχω έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει τα καλά μου, ξέρει τα στραβά μου, με ανέχεται, την ανέχομαι. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ γοητευτικό και όμορφο αυτό. Θέλω να επενδύω στις σχέσεις μου και να κάνω όνειρα και σχέδια. Δεν φοβάμαι καθόλου τη δέσμευση, ούτε το για πάντα το φοβάμαι. Απλώς είμαι παραπάνω ορθολογιστής από όσο χρειάζεται. Παρατηρώ δηλαδή τους ανθρώπους γύρω μου, βλέπω πώς είναι οι σχέσεις των άλλων ανθρώπων και διαπιστώνω ότι αυτό το για πάντα που όλοι λέμε τελικά ίσως είναι και μάταιο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί από τη φύση μας είμαστε έτσι. Θέλω πολύ να το πιστεύω ότι μπορεί και να προκύψει κάτι τέτοιο και είμαι προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπαίνω δηλαδή σε μια σχέση έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποια στιγμή θα μου τελειώσει ή θα μου χαλάσει ή θα βαρεθώ, ξέρω εγώ. Αλλά η πράξη αποδεικνύει το αντίθετο. Όντας ορθολογιστής, να υποθέσω ότι δεν πιστεύεις και στο Θεό, ας πούμε. Μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω, ρε Ναταλία.
Όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω στο Θεό που, που μου μάθανε στο σχολείο. Αν, αν αυτό σε βοηθάει. Ξέρω εγώ. Πιστεύεις σε μια ανώτερη δύναμη με την γενική έννοια, ας πούμε. Ναι, δηλαδή όλα αυτά κάπως φτιαχτήκανε. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό, αυτή η δύναμη λέγεται Θεός, λέγεται Αλλάχ, λέγεται δεν ξέρω εγώ πώς. Δεν μπορώ δηλαδή να... Πώς να σου πω, προτιμώ να πιστεύω στη δύναμη των ανθρώπων και στις ικανότητες των ανθρώπων και στο, και στο μεγαλείο που, που, που έχει όλο αυτό που φέρουμε. Γιατί μόνο αν αγαπήσουμε τον εαυτό μας θα αγαπήσουμε και τους γύρω μας. Και είναι πολύ σημαντικό το να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον, να αγαπιόμαστε, να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, καχυποψίες. Και όταν τα εναποθέτουμε όλα στα, στα θεία, τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί νομίζουμε ότι η ανώτερη δύναμη θα μας κάνει καλό, θα μας βγάλει από τις δυσκολίες, θα μας. Ξέρω εγώ. Σε μια δύσκολη στιγμή όμως δεν λες και εσύ ρε παιδάκι, μαχ Παναγία μου ή κάτι δεν το λες αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά όχι, ναι αλλά όχι επειδή είναι, είναι συνειδητή η σκέψη. Δηλαδή. Και θα πω Χριστέ μου, αλλά δεν ναι, πιστεύω αυτό. Ότι το ότι επικαλούμε τον Χριστό θα με βοηθήσει σε κάτι. Mm. Άρα λοιπόν δεν είσαι το ίδιο ανθρώπου που θα πάει στην εκκλησία ή που θα. Όχι, όχι, όχι. Ειδικά, ειδικά στην εκκλησία δεν θα πάω. Ειδικά στην εκκλησία. Και αυτό, έχεις... αυτό δεν σημαίνει ότι έχω θέμα με το χριστιανισμό, δηλαδή, έτσι. Καμία σχέση. Ναι. Το σέβομαι απόλυτα και σέβομαι και απόλυτα την, την ανάγκη των ανθρώπων να, να πιστεύουν κάπου. Mm-hmm. Είναι, για μένα, δηλαδή, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση η πίστη. Αλλά η πίστη, όχι πηγαίνω, ακολουθώ μια, ένα δόγμα και μετά στο σπίτι μου κάνω άλλα. Ναι, κατάλαβα τι λες. Αλλά αυτό είναι ναι, αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα